για χάρη λαϊκού αισθήματος. Η Γενική Εισαγγελία θα έχει την στήριξη της Βουλής, πέρα από τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την έκθεση και οτιδήποτε υλικό πρακτικά έχουμε στη Βουλή, και σε περίπτωση που χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για ειδικούς. Ακούσαμε τις δυσκολίες από το Γενικό Εισαγγελέα και θα συμπαρασταθούμε χωρίς να επεμβαίνουμε, φυσικά, διότι αυτό δεν μας το επιτρέπει ούτε το Σύνταγμα ούτε και το θέλουμε, στην όλη διαδικασία. Η δική μας η εργασία είναι διαφορετική, αποσκοπεί στην εξιχνίαση υποθέσεων με το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Το υλικό όμως το οποίο παραδίδεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έναυσμα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις πρωτογενείς πηγές, να διασφαλίσουμε περαιτέρω έγγραφα, καταθέσεις κλπ. Δεν πρόκειται ασφαλώς για έτοιμη δουλειά, έτσι ώστε να στοιχειοθετηθούν υποθέσεις, αλλά ένα χρήσιμο υλικό, ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατάλληλα. Βρισκόμενος στο σημείο αυτό, θα ήθελα να πω ότι, όπως πολύ σωστά διαπιστώνετε μέσα από την έκθεση, η διερεύνηση αυτού του είδους των θεμάτων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, δύσκολη, πολύπτυχη και πολύπλοκη. Είναι με αυτή την έννοια που το ανακριτικό έργο που διεξάγεται από την ανακριτική μας ομάδα και την νομική υπηρεσία σε υστερότερο στάδιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γι' αυτό και ζητούμε την κατανόηση τόσο των εκπροσώπων του λαού, όσο και του ίδιου του κόσμου, ο οποίος δικαιολογημένα ανυπομονεί και δικαιολογημένα αναμένει σύντομα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά έγιναν πριν από λίγο στη Γενική Εισαγγελία, όλα αυτά θα